Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Γι' αυτό το λόγο η σημερινή συνάντηση είναι πολύ σημαντική. Το Eurogroup συνέρχεται για να προετοιμάσει την σύνοδο κορυφής της Ευρωζώνης σήμερα το βράδυ με βασικό ερώτημα. Μπορούμε να προετοιμάσουμε ένα νέο πρόγραμμα όπως το ζήτησε η Ελλάδα? Και επιπροσθέτως, μπορούμε να το υλοποιήσουμε? Έχουμε συναντήσει και χαιρετίζω τον νέο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο, που περιμένουμε να μας υποβάλει νέες προτάσεις που θα είναι ολοκληρωμένες, αξιόπιστες, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρετείται ενώπιον ενός ενδεχόμενος Brexit. Ένα Brexit θα ήταν μια συλλογική και φοβερή αποτυχία. Δεν την επιθυμούμε. Παραμένουμε στη διάθεση λοιπόν των πάντων για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Αλλά επαφείται σε ελληνικές αρχές να μας πούν με σαφήνεια πώς θέλουν να δράσουν ώστε να αποφευχθεί το σενάριο του χειρότερου. Ένα σενάριο το οποίο δεν επιθυμούμε. Γνωρίζουμε ότι υπήρξε πολύ μεγάλη έλλειψη κατανόησης, υπάρχει δυσπιστία και γνωρίζω ότι τα αίτια για την επίτευξη μιας συμφωνίας είναι πιο απαιτητικά από ποτέ. Αυτό που επιθυμώ είναι να μπούμε στη συζήτηση γνωρίζοντας πώς θα παραβλέψουμε τα πολιτικά διακυβεύματα υπέρ του γενικού συμφέροντος, συμφέροντος της Ευρωζώνης, του συμφέροντος της Ελλάδος. Θα παρουσιάσω εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις τεχνικές λύσεις οι οποίες είναι δυνατές. Υπάρχουν σχετικές λύσεις, αλλά επαναλαμβάνω, το μπαλάκι είναι στο γήπεδο των ελληνικών αρχών. Χαιρετίζω την ενιαία δήλωση σχεδόν όλων των πολιτικών κομμάτων χθες από την Ελλάδα και ευελπιστώ ότι θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση της γενικής συνεννόησης που είναι απαραίτητη. Οι λύσεις υπάρχουν, αλλά θα πρέπει πρωτίστως, όπως θα μας παρουσιάσει ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος, ο κ. Τσακαλώτος, να δούμε προτάσεις που θα είναι αποτελεσματικές, αξιόπιστες, πραγματοποιήσιμες. Υπάρχει ένα σημαντικό μήνυμα που βγαίνει από τη σημερινή συνάντηση σε ό,τι αφορά το ελληνικό χρέος, θα ζητηθεί απάντηση. Το μήνυμα το οποίο αναμένουμε πρωτίστως είναι το μήνυμα από τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος, γιατί η Ελλάδα πρέπει να πει τι επιθυμεί. Εάν θέλει ένα δρόμο της περιπέτειας ή θα ακολουθήσει το δρόμο της σταθερότητας, της αξιοπιστίας, της επανένταξης των διαπραγματεύσεων. Επί τη βάση των προτάσεων του κυρίου Τσακαλώτη θα συζητήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ, παρούσα και διαθέσιμη όπως πάντα για να βρεθεί μια λύση. Γιατί πρέπει ανυπερθέτως να αποφευχθεί ένα Brexit. Η Ευρώπη του σήμερα είναι εδώ για να προετοιμάσει την σύνοδο που θα ακολουθήσει. Όλοι γνωρίζουμε τις ευθύνες μας, όλοι πρέπει να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είναι θέμα πολιτικής ή πολιτικών για να έρθουμε στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων. Είναι ιστορική συγκυρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό είναι το ύψιστο διακύβευμα, πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία το Brexit που θα ήταν ένα συλλογικό, μια συλλογική και φοβερή αποτυχία την οποία προφανώς δεν επιθυμούμε. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε και θα δούμε στη συνέχεια, επί τη βάση των ελληνικών προτάσεων, πώς μπορούμε να εκπονήσουμε ένα νέο πρόγραμμα και υπό ποιες συνθήκες.